το Αρχείο Πολιτισμού στην Ικαρία. Γι' αυτό εδώ που βλέπετε να κρατάω μπροστά μου. Αυτό το διονυσιακό όργανο. Στην αρχαία Ελλάδα το λέγανε άσκαυλο. Εδώ στην Ικαρία λέγεται αλλιώς, αλλιώτικα από ότι στο υπόλοιπο Αιγαίο, γιατί είναι αλλιώτικοι οι Ικαριώτες. Διότι εδώ, όταν φτάσεις, με το που πατήσεις το πόδι σου, αλλάζουν όλα. Αλλάζουν οι ρυθμοί, αλλάζει το μέσα σου και το έξω σου. Και είμαστε εδώ για να συναντήσουμε έναν νέο παραδοσιακό μουσικό που παίζει αυτό το υπέροχο όργανο, που μυρίζει κάπως, εδώ, λοιπόν, τον Νίκο Φάκαρο. Νικόλα, ήρθαμε εδώ στο νησί σου, μας φόρτωσες και αυτό εδώ πέρα το υπέροχο πράγμα. Πόσες χιλιάδες χρόνια αυτό εδώ το πράγμα? Πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια, και από την μυθολογία λέγεται ότι ο θεός Διόνυσος που γεννήθηκε στην Ικαρία, στο... Αυτό είναι, παντού έχει γεννηθεί αυτός ο Διόνυσος, ναι. Στο Φάρο, στο ιερό του Φάρου. Εκεί το ιερό του Διονύσου είναι εκεί. Ναι, ναι, γίνονταν τα διονυσιακά γλέντια με την τσαπουνοφυλάκα, όπως την λέμε εμείς στην Ικαρία. Βέβαια τότε λέγονταν άσκαυλος. Πώς τη λέτε τώρα? Τσαπουνοφυλάκα. Μεταγενέστερα λέγεται τσαπουνοφυλάκα από το όργανο, δηλαδή την τσαμπούνα και το ασκί του ζώου, το οποίο εμείς στην Ικαρία το λέμε και φυλάκι, και το χρησιμοποιούσαν παλαιότερα χώρια για να φτιάχνουν το ασκί για την τσαμπούνα, το χρησιμοποιούσαν και σαν μεγάλη τσάντα πλάτης, για να πηγαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους, να βάζουν τα πράγματα τους. Αυτό είναι το σακ βουαγιάζ της Ικαρίας, δηλαδή, ναι, έτσι, σαν να λέμε. Φυλάκι, το φυλάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ όμως, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση, για να μιλήσουμε για κάτι τόσο αρχαίο και τόσο παλιό, και ιδιαίτερα θέλω να πω για σένα που είσαι βιολιστής καταρχήν, έτσι, σαν μουσικός, είσαι βιολιστής και ασχολείσαι, μπήκες τελικά στο χορό της τσαμπούνας, για να μην χαθεί αυτή η παράδοση. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου που με προσκαλέσατε εδώ στην όμορφη εκπομπή σας. Θα ήθελα να πω ότι ναι, μην έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια με το βιολί, από το 1990, αλλά μου κέντρισε το ενδιαφέρον πάρα πολύ και η τσαπουνοφυλάκα, οπότε έχω κάνει κάποια μαθήματα και ασχολούμαι και μαθαίνω. Τα μαθήματα, υπάρχει δάσκαλος δηλαδή γι' αυτό, ή κάπως πρακτικά το ψάχνεις όλο το πράγμα? Ξεκίνησα με δάσκαλο, έκανα με το Γιάννη το Σέρβο, και μετά σιγά σιγά ψάχνουμε και ψάχνουμε έτσι μόνο. Είναι πολλά τα παιδιά στην Ικαρία που ασχολούνται με το όργανο αυτό? Τη σημερινή εποχή που μιλάμε, ναι, ευτυχώς, και είναι κάτι ωραίο αυτό να ασχολούνται νέοι άνθρωποι. Έχει πάρα πολλά που ασχολούνται με την τσαμπουνοφυλάκα στην Ικαρία. Mm-hmm. Πες μου κάτι, αυτό ξεκινά, το φουσκώνεις και πότε τελειώνει? Βασικά υπάρχει μια ιδιαίτερη τεχνική, αν θέλετε να σας πω και λίγο τα μέρη του οργάνου και πώς διοχετεύεται ο αέρας, ναι, ναι, μέσα. Αυτό είναι το επιστόμιο, το οποίο ανάλογα με τον κατασκευαστή, άλλες φορές είναι όρθιο, άλλες φορές είναι έτσι με την καμπύλη αυτή, για να σου έρχεται πιο εύκολα στο στόμα. Φυσάς το επιστόμιο, διοχετεύεται ο αέρας μέσα στο ασκί. Εδώ από κάτω έχει μία βαλβίδα η οποία κρατάει τον αέρα μέσα στο ασκί για να μην φύγει, και μετά ο αέρας διοχετεύεται στο κυρίως όργανο, τον αυλό. Τσαμπούνα. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι έχει δύο γλωσσίδια, ή στην Ικαρία τα λένε ή μπιμπίκια ή πιμπόνια, νομίζω στην Ικαρία όπως τα λέμε, τα οποία κρατάνε το σωστό τόνο στο όργανο. Το ένα δίνει την τονική δηλαδή, και το άλλο παίζει τη μελωδία. Ανάλογα βρίσκουμε στην Ικαρία τσαμπούνες που έχουν και πέντε τρύπες αριστερά και μία δεξιά. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία, είναι που κρατάει το ίσο,
και οι άλλες παίζουν το... τις νότες και υπάρχει και σε αυτήν, η οποία βέβαια είναι ασκουμπαντούρα, γιατί μου αρέσει, από την Κρήτη μου αρέσει ο ήχος, και είναι 5-5. Όπως είπατε, ο ένας, κάνουν ταυτοφωνία και ο ένας, mm-hmm. η μία τρύπα, όπως είπατε, κρατάει το ίσο και η άλλη παίζει τη μελωδία. Οπότε εδώ πέρα μπορείς να κρατάς περισσότερους τόνους, να εξπέριξεις περισσότερους τόνους, έτσι, ναι, κλείνοντας τρεις τρύπες ή τέσσερις. Απλά είναι λίγο περιορισμένα τονικά, γιατί έχει λίγες νότες. Mm-hmm. Μπορείς να παίξεις δηλαδή λίγα πράγματα, αλλά... Οι παλαιοί τσαμπουνιέριδες ήταν τόσο ευρηματικοί που με τις τρίλες που κάνανε και τους καλοπισμούς έτσι που καλύπτανε αυτή την αδυναμία, ναι, του οργάνου, ναι, δηλαδή. Το κάνανε δικό τους, το κάνανε τσαμπουνίστικο, ναι, εν ολίγης. Στην Ικαρία πόσα τραγούδια είναι που παίζονται με τον Άσκαβλο? Λοιπόν, παίζεται η Συμπεθέρα ή αλλιώς παλαιός Ικαριώτικος. Και είναι αυτό που έχει λόγια, Ναι, και είναι ο μοναδικός Ικαριώτικος που έχει λόγια. Και πόσα λόγια έχει? Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει μεθαύριο. Εντάξει, έχει τα κυρίως λόγια που έχουν διασωθεί από την λαογραφική έρευνα του Σίμωνα Καρά. Και από εκεί και πέρα ο κάθε μουσικός προσθέτει τα δικά του, τα οποία τα βγαίνουν... αυτοσχεδιαστικά. Ναι, σαν κοτσάκια, ας πούμε, τα οποία βγαίνουν μέσα από παρέες. Ανάλογα ποιος είναι απέναντι, μάλλον ποια είναι απέναντι, ναι, και ναι, πάει, ναι, λέγοντας, έτσι. Ναι, ναι. Γίνονται τα σχετικά παιχνίδια, τα αστειεύματα, τα πειράγματα, όλα αυτά, Ναι. Πάμε να ακούσουμε τη Συμπεθέρα. Βεβαίως, πάμε. Πέρα, δώσ' του φουστάνιου σου αέρα. Δώσ' του μια για να ανεμίσει κι ο χώρος να νοστιμήσει. Περάς του χωριού τη βρύση, το καριωτικό έχουν στήσει. Και χορεύουν κοπελουδιά σαν τα δροσερά λουλουδιά. Το καριωτικό χορό, πως τον αγαπώ εγώ. Να χορεύω με χαρά την πλασομορφή κυρά. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστάνιου σου αέρα. Δώσ' του μια για να ανεμίσει κι ο χώρος να νοστιμήσει. Αχ, κάκο βρε Συμπεθέρα, που ένιρθες τη Δευτέρα. Μόνον ήρθες το Σάββατο, που ήταν ουλάνο κάτω. Που τράβας βρε Συμπεθέρα, μια γυάλω και μια ναφέρα. Στο γυαλό θε να βράχουμε, στο βουνό θε να χαθούμε. Τούτη γης που την πατούμε, πουλί μέσα θε να πούμε.
τρεις με τα χορτάρια, τροίνιες και παλικάρια. Πάμε για το δεύτερο. Αυτό ευτυχώς το κόψαμε. Θα μας πει έπιανε το βράδυ δηλαδή. Πάμε για το δεύτερο. Την αμπελοκουτσούνα. Αμπελοκουτσούρα. Αμπελοκουτσούρα. Αμπελοκουτσούνα τη λέμε στην Κρήτη. Ναι. Η αμπελοκουτσούρα είναι το. Για όσους φίλους και φίλες δεν γνωρίζουν, είναι το κλίμα το οποίο. Το οποίο βγαίνει το κρασί, ο πράμνιος ίνος που λέμε στην Ικαρία. Και με αυτό γλεντούσε ο Θεός Διόνυσος σε όλα τα διονυσιακά γλέντια στην Ικαρία. Η Αμπελοκουτσούρα είναι ένα παλαιό παραδοσιακό τραγούδι της Ικαρίας, της Τάβλας, το οποίο παίζονταν σε παρέες και αυτό. Και αυτό δύο-τρεις μέρες ναι, έχει πράγμα έτσι, να πεις, έτσι. Αντίστοιχο με στιχάκια και κοτσάκια και πενέματα, το οποίο κατά κύριο λόγο είναι ένα ύμνος στον Ικαριώτικο πράμνιο ίνο, στο Ικαριώτικο κόκκινο κρασί. Και μετά έχουν προσθέσει και άλλα διάφορα πενέματα, ας πούμε. Και τα ξέχνα λεούλα. Όρτσα μια κελά γιώματα για τα σένα μα χρώματα. Όρτσα μια και δυο σου λέγω είμαι τυραννής και κλαίγω. Βάλε κρασί στο μαστράπα και βγάλ το στον αέρα. Κι αν δεν το πιω την Κυριακή, το πίνω τη Δευτέρα. Έλα, έλα, παιδίκα μου, στα γκαλάκια τα δίκα μου. Έλα, έλα, με τα μένα, τα περνά στα ρηθωμένα. Κράση σε πίνω για καλό, μα εσύ κακό μου κάνεις. Κι από το δρόμο με ξόρεις και στα γκρέμνα με βγάνεις. Παίρνω βρε τον τείχο, τείχο, δεν μπορώ να σε πετύχω. Παίρνω βρε το φράχτη, φράχτη, και σε βρίσκω με να ναυτί. Ξύπναν οι κόλλα κι άνοιξε και βάλε το βράκι σου.
κι άνοιξε το πιθάρι σου να πιούμε απ' το κράσι σου. Τσάμια και λαγιώματα κι απ' τα σένα μαυρώματα. Τσάμια και δυο σου λέω, μη με τυραννείς και κλαίω. Λοιπόν, τα ακούσαμε και αυτό. Για πες μου κάτι, όταν ξεκινάει το γλέντι στην Ικαρία, πότε τελειώνει? Σε πανηγύρι-πανηγύρι όμως, έτσι. Ξεκινάμε... Ο θάνατος του μουσικού που λέμε. Αλήθεια. Υπάρχουν δύο ειδών πανηγύρια ανάλογα με τις ώρες. Υπάρχει το μεσημεριανό του πανηγύρι, το οποίο συνήθως ξεκινάει μετά το τέλος της λειτουργίας, ας πούμε, όταν γιορτάζει κάποιος Άγιος. Γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι ξεκινάει και τελειώνει. Έχει τύχει να τελειώσει και το πρωί, 7 με 8 το πρωί. Κάποια άλλα πανηγύρια, επειδή είναι πιο μακριά και ο δρόμος δεν βοηθάει και είναι λίγο κακός, τελειώνει λίγο πιο νωρίς γιατί ούτε ρεύμα έχει, οπότε τρέχει ο κόσμος να προλάβει. Εσένα τι σ' αρέσει ιδιαίτερα, το πανηγύρι να παίζεις, να σε παρέες, ποια είναι η ζωή σου? Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, μ' αρέσει να παίζω και σε παρέες, εννοείται. Αλλά το πανηγύρι είναι άλλο πράγμα, έτσι. Το πανηγύρι, ναι, γιατί έχω πιο άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, έχουμε πιο άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Και εντάξει, είναι κάτι μαγικό αυτό. Μια κομπανία, μια κλασική ζυγιά είναι, τι είναι στην Ικαρία, πόσα όργανα και πόσα άτομα μπορεί να αποτελείται? Παλιά, εντάξει, ήταν μόνο το λαούτο, το βιολί. Και το βιολί. Πιο παλιά ακόμα, αν το πάμε, γιατί η τσαμπούνα ήταν το πρώτο όργανο της Ικαρίας. Η τσαμπούνα έπαιζε μόνο με τουμπάκι. Μετά ήρθε λύρα ικαριώτικη με λαούτο και μετά βιολί λαούτο. Ζυγιά δηλαδή. Η ζυγιά, ναι. Τώρα μετά οι παλαιότεροι είχαν προσθέσει και κιθάρα μέσα. Οπότε σιγά σιγά η ζυγιά μεγάλωνε. Μετά προσθέθηκαν και κρουστά και μπουζούκι. Γιατί στην Ικαρία, εκτός από όλα τα παραδοσιακά, τα ικαριώτικα, έχουμε και λαϊκά, παίζουμε και λαϊκά. Οπότε στη σημερινή της μορφή μια ικαριώτικη ορχήστρα αποτελείται σίγουρα από το βιολί, τη τσαμπούνα, αν κάποιος παίζει τσαμπούνα, από το λαούτο, από την κιθάρα, τα κρουστά και τα παιδιά που τραγουδάνε. Και αυτό βέβαια, επειδή παίζει συνέχεια και δεν σταματάει με τίποτα, από αυτό βγαίνει και η φράση «τι μου τσαμπουνάς τώρα», έτσι. Αλήθεια. Δηλαδή, τι μου λες συνέχεια, έτσι, συνέχεια. Τι μου τσαμπουνάς. Εσύ είσαι φλιάρος στη ζωή σου, δηλαδή παίζοντας αυτό το όργανο, έρχεται το όργανο προς εσένα? Έρχεται λίγο. Έρχεται λίγο γιατί... Σε διαμορφώνει το όργανο, έτσι. Με συνεπέρνει όλο αυτό και πιστεύω ότι επηρεάζομαι κι εγώ λίγο. Τι το ιδιαίτερο έχει η Ικαρία? Είναι ένα νησί που άμα πας, θες να ξαναπάς οπωσδήποτε. Εντάξει, θα το συζητάμε. Πιστεύω ότι το ιδιαίτερο που έχει είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, δύο πράγματα. Οι άνθρωποι, η φιλοξενία, τρία μάλλον, και η αλληλεγγύη που έχουμε μεταξύ μας. Αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει την Ικαρία και όλους τους Ικαριώτες. Και όπως είπατε, όποιος πάει μία φορά θα το αγαπήσει και θα ξαναπάει. Αλλά βέβαια υπάρχουν εκεί εξαιρέσεις που μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει και να μην θέλει να ξαναπάει. Πάντως για Ικαριώτης μια χαρά μου ήρθε στο ραντεβού σου, δηλαδή, που ήρθαμε, έτσι. Χιούμορ κάνω. Παλιά είχα... Είχες θέμα? Είχα πιο μεγάλο θέμα, γιατί εγώ μεγάλωσα στην Ικαρία. Σε ποιο χωριό? Στις Ράχες, στο Χριστό Ραχώνε, βόρεια. Εκεί ξεκινάει η μέρα 4 ώρα το απόγευμα, έτσι. Ανάποδοι άνθρωποι, ναι. Εκεί είμαστε. Οπότε όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα, δυσκολεύτηκα και άργησα να προσαρμοστώ. Έστεινες κόσμο, δεν... Ναι, ναι. Κλασικά, έτσι, δεν... Δεν μπορούσα, ούτε ρολόι φορούσα, ούτε τώρα φοράω. Δεν μπορώ. Οπότε εντάξει, τώρα σιγά σιγά έχω συνηθίσει. Σ' αρέσει αυτό ή δεν σ' αρέσει που έχεις συνηθίσει?
Από τη μια προσαρμόζομαι και πάω όπως πάνε άλλοι, όπως πάει το ρολόι. Αν είχα το πρόγραμμα που είχα στην Ικαρία, θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Και πες μου και λίγο για τον Ικαριώτικο το χορό. Γιατί τρελαίνονται όλοι σε αυτό το χορό. Χορεύουν, τα παίρνουν όλα σβάνα, πάνε και τα νησιώτικα όλα. Και μόλις τελειώσουν, πάει και Ικαριώτικος και κορυφώνεται το γλέντι. Γιατί? Είναι μια μαγική μελωδία. Δεν ξέρω, δεν έχουμε καταλάβει τι του συνεπέρνει. Του συνεπέρνει αυτή η εισαγωγή που είναι σαν να τρέχει ένα ποτάμι, μια θάλασσα. Σαν να έρχεται ο Διόνυσος Παρών στο γλέντι. Ναι, έτσι. Είναι κάτι το διονυσιακό και συνεπέρνει όλο τον κόσμο. Τους χτυπάει ακριβώς στην καρδιά και στα αυτιά. Και εκεί που κάθονται όλοι, ας πούμε, και ακούνε τη μουσική, κάποιοι χορεύουν. Όταν θα παίξουμε την εισαγωγή, τις τρεις πρώτες του νότες του Ικαριώτικου, όλοι θα το καταλάβουν και θα σηκωθούν όλοι και θα διάσουν όλα τα τραπέζια σχεδόν και θα πάνε όλοι στην πίστα. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή παραίτσα που κάναμε για να πούμε εδώ για αυτό το μαγικό όργανο με τις μαγικές καταβολές, θεϊκές καταβολές από το ασκή και τον αυλό του Θεού Διονύσου. Έχεις κάτι άλλο να μου προσθέσεις? Όχι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα περισσότερο γνωστή την τσαμπουνοφυλάκα και να πούμε και δύο-τρία ωραία πράγματα για την Ικαρία και τα πανηγύρια της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και με το καλό σας περιμένουμε σε κάποιο πανηγύρι στην Ικαρία.